Με κάλυψε απόλυτα στα πιο ουσιώδη και στα πιο βασικά ο συνάδελφος, ο αγαπημένος μου συνάδελφος, ο Γιάννης Τουλάρης, από την Τεωνία. Σε κάποια σημεία θα ήθελα λίγο να σταθώ και ξέρω ότι και ο επόμενος συνομιλητής, όπως άκουσα τη σειρά, τα ίδια θα πει. Θέλω να ξέρετε, και το ξέρετε, γιατί είστε περισσότεροι προφανώς γονείς, και αν δεν είστε, το ξέρετε. Όπως οι γιατροί, που άκουσαν πολύ προσοχή προηγουμένως, έτσι και οι εκπαιδευτικοί, δώσαν ένα μεγάλο αγώνα στην περίοδο της πανδημίας για να κρατήσουν τα παιδιά σε εγρήγορση γνωστική και κυρίως κοινωνικο-συναισθηματική με τη γνώση και την αγάπη του εκπαιδευτικού τους. Και αυτό έγινε μέσω της τηλεκπαίδευσης, της περιβόητης τηλεκπαίδευσης. Την οποία να μην τη σχολιάσουμε, θα ήθελα, όσο το παιδαγωγικό της κομμάτι και στο επιστημονικό της. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κλήθηκαν μέσα σε μία νύχτα, σε μία νύχτα στην κυριολεξία, να ανταποκριθούν με την ψηφιακή και τεχνολογική κατάσταση, να επικοινωνήσουν με τους μαθητές τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά, ταλαιπωρήθηκαν οι εκπαιδευτικοί. Εμείς όλοι μόνοι μας επιμορφωθήκαμε, δεν είχαμε καμία προηγούμενη επιμόρφωση σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς όλοι οι συνάδελφοι δεν έχουν την ικανότητα και την τη γνώση να ασχοληθούν με αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, τα καταφέραμε με αγάπη, με υπομονή, έχοντας τους γονείς δίπλα μας, γιατί και αυτοί περνούσαν τα δικά τους, να διασφαλίσουμε τα παιδιά μας. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεν θέλουμε, θέλουμε τη διαζώση πάντα επικοινωνία. Το κτηριακό. Καλούμαστε πάλι από την προηγούμενη εβδομάδα να αξιολογηθούμε, να αξιολογηθούν πρώτα οι νοδιώρες στη συνάδελφή μας, οι οποίοι περιμένουν εδώ και 2 χρόνια τη μονιμοποίησή τους. Καθυστερούσε αυτή η μονιμοποίηση των νοδιώριστων συναδέλφων, κύριε Γενική Γραμματέα, και τα γνωρίζετε, είμαι σίγουρη, επίτηδες. Καθυστερούσε για να έρθει η ατομική αξιολόγηση. Εμείς περάσαμε πριν 2 χρόνια την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Ποιες μονάδες να αξιολογήσουμε, ποια κτίρια? Κτίρια που δεν είχαν θέρμανση, κτίρια, τα είπε ο Γιάννης. Κτίρια που δεν είχαν τεχνολογικό εξοπλισμό, στον οποίο σας είπα, στην τηλεκπαίδευση βάζαμε δικά μας όσοι είχαμε εξοπλισμό να κάνουμε την επικοινωνία μας με τα παιδιά, τη διδακτική. Σχολεία που δεν έχουν προσωπικό. Βγαίνουν σύνταξη συνάδελφοι και ο αναπληρωτής είναι η λύση για πάσα νόσο. Αναπληρωτές, αναπληρωτές, αναπληρωτές. Και η πληγή που πονάει στην Ελλάδα πάρα πολύ στα σχολεία μας είναι η ειδική αγωγή. Έχουμε πολλά κενά εκεί. Και έχουμε παιδάκια. Να μπορούσατε να μπείτε μέσα στις τάξεις που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, που έχουν δυσκολίες κοινωνικο-συναισθηματικές. Όταν δεν υπάρχουν οι ειδικοί συνάδελφοι, οι συνάδελφοι με την ειδική επιστημονική γνώση και κατάρτιση, εμείς της γενικής, εγώ με της γενικής, να βοηθήσω. Και μάλιστα είμαι και νηπιαγωγός. Σε παιδάκια 4-5 χρονών, πόσο να βοηθήσω, πόσο να βοηθήσουν οι δάσκαλοι και άλλες ειδικότητες στα παιδιά που θα πάρουν τις πρώτες βράσεις της γνώσης τους για το γυμνάσιο? Έχουμε τρομερά κενά στην ειδική. Είναι η βαθιά μας η πληγή. Και στη γενική έχουμε. Σαν νηπιαγωγός θα ήθελα να πω αυτό, γιατί έχω και την αξιοδότηση από τους αγαπημένους μου συναδέλφους και αγαπητούς συναδέλφους νηπιαγωγούς, να σας πω ότι η νηπιαγωγή 5 ώρες με 6 μέσα στην τάξη δεν έχουν ούτε ένα διάλειμμα, δεν μπορούν να αφήσουν παιδάκι την τάξη τους με 27 νήπια ούτε δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον δυτικό κόσμο. Στον δυτικό κόσμο η προσχολική αγωγή έχει τον βασικό του εκπαιδευτή, τον νηπιαγωγό, εκπαιδευτικό, και έχει και βοηθητικό προσωπικό. Γιατί τα παιδάκια 4 και 5 χρόνια έχουν και άλλες ανάγκες μέσα στην τάξη. Εμείς λοιπόν 5 ώρες είμαστε εκεί, χωρίς καμία βοήθεια, χωρίς κανένα διάλειμμα. Η μισθή μας είναι στα τάρταρα, έχουμε 13 χρόνια, είμαστε από τους πιο χαμηλότερους, όπως και άλλοι συνάδελφοι εδώ από άλλες ειδικότητες, δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είχαμε καμία αύξηση 13 χρόνια. Το αντίθετο, με τις περικοπές και την αύξηση του ιδιωτικού επίπεδου ως προς το οικονομικό κομμάτι, και εμείς πονάμε. Αυτά ήθελα, και το βασικό, να γνωρίζετε ότι μέσα στις τάξεις, δυστυχώς, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός σε ένα τμήμα να κάνει το ωραίο του μάθημα και να αγαπήσουν τα παιδιά τη γνώση και τον δάσκαλό τους, όταν είναι 27 παιδιά. 27 παιδιά και ένας δάσκαλος να προσπαθεί τα παιδιά από διαφορετικό κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και με διαφορετικό γνωστικό επίπεδο.